Σε μια σεμνή τελετή στη διεύθυνση Πρόνοιας, όπου και συστεγάζεται, έγινε η ακολουθία του αγιασμού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιγουμενίτσας την 3η 19 Ιουνίου. Στην ακολουθία παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας Γιάννης Λόλος, ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Δημήτρης Πάκος, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παναγιώτα Αλεξάνδρου, προϊστάμενη Διευθύνσεων του Δήμου, εργαζόμενοι των Προνιακών Δομών και αρκετοί δημότες. Όσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές κατεναντίον δρομένος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εγώ να ευχηθώ καλή αρχή στα κέντρα κοινότητος. Είναι μια πρωτοβουλία να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πάκο, γιατί τον τελευταίο καιρό εγκαινιάζουμε πολλά έργα στον τομέα της πρόνοιας. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη σε όλους τους εργαζομένους. Πολύ σημαντική αποστολή σας, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί το κέντρο κοινότητας, εξ όσων επληροφορήθη, έχει να κάνει με τη βοήθεια που προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, που θέλουν να ενημερωθούν για προνοιακά επιδόματα, για τα δικαιώματά τους, σε ειδικές κατηγορίες, ας μας επιτραπεί η εκπροσώπηση και το φιλάδι να φέρει ανθρώπων, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, όπως όλοι μας, αλλά ακόμη περισσότερο λόγω της κατάστασής τους, θα σας βλέπουν και σας βλέπουν σαν αυτούς που μπορείτε να τους βοηθήσετε και να κατανοήσουν τα πράγματα, αλλά και να τα φέρουν εις πέρας. Από εκεί και πέρα, εγώ σας συγχαίρω για την καλή δουλειά. Είναι όντως καλή, ήδη ο αριθμός των ωφελουμένων είναι 450, είναι πολύ υψηλός. Στην περιοχή μας χρειάζεται και επειδή υπάρχει ένα θέμα απεσιοδοξία συνέχεια, πρέπει να λέμε και τα καλά, τα αισιόδοξα. Είστε οι περισσότεροι επιστήμονες, νέοι άνθρωποι που εργάζεστε και έτσι πρέπει με ζήλο στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πέραν της εργασίας, είναι και λειτουργήμα, γιατί έχουμε να κάνουμε με τον πονεμένο άνθρωπο. Και ο πονεμένος άνθρωπος θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή δύναμη εύχομαι. Να είστε καλά. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια νέα δομή του Δήμου Ιγουμενίτσα, συμπληρωματική των κοινωνικών υπηρεσιών του. Απασχολεί μια ψυχολόγο και μια κοινωνική λειτουργό. Παρέχει μια ολιστική υποστήριξη στους ωφελούμενους για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Στόχος της δομής είναι να αποτελέσει το πρώτο σημείο υποδοχής των ωφελούμενων για την καταγραφή, κατεύθυνση, παραπομπή και διασύνδεσή τους με τα κοινωνικά προγράμματα αλλά και με υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, αφού συνεχάρει τον πρώην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Ελευθέριο Κώστα και τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Δημήτρη Πάκο, ευχήθηκε καλή δύναμη στους εργαζόμενους του κέντρου και επεσήμανε την αναγκαιότητα τόσο της συγκεκριμένης δομής, όσο και του συνόλου των προνοιακών δομών για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τελέσαμε σήμερα εδώ, σε μια αντιτή τελετή, τον αγιασμό του Κέντρου Υγείας, γιατί το Κέντρο Κοινότητας, συγγνώμη, γιατί το Κέντρο Κοινότητας ξεκίνησε την δουλειά από όπου έχει μεγάλο πολιτικό διάστημα, απλώς για να έχει και την ευλογία του κυρίου και την δύναμη να πάρουμε τη δύναμη του Ματαλεβάς και Δήμου του κυρίου, κάναμε αυτή τη λιτή τελετή σήμερα. Το Κέντρο Κοινότητας, ο σκοπός του, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι, έτσι έχει να δώσει βοήθεια σε κοινωνικά προβλήματα στους συνδημότες μας και εμείς ως δημοτική αρχή προσιλωμένοι πλέον στο στόχο μας να φτιάξουμε όσο γίνεται πιο πολλές κοινωνικές δομές οι οποίες θα βοηθήσουν τους συνδημότες μας σε αυτή την δύσκολη περίοδο που περνάμε ως χώρα. Και φυσικά δεν προσπαθούμε να υποκαθιστήσουμε το κράτος, διότι το κράτος είναι ο ρόλος πλέον της πρόνοιας και της κοινωνικής παροπίεσης στους πολίτες του κράτους, αλλά εμείς προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας και με τη δική μας συνδρομή να απαλύνουμε τον πόνο και να βοηθήσουμε όσο γίνεται πιο πολλούς συνδημότες μας. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συντελέσαν για να λειτουργήσει αυτή η δομή, τους πρώην πολιτικά στελέχη, τους πρώην των κύριο Κώστα, το σημερινό αντιδήμαρχο, τον κύριο Πάκο, ο οποίος δίνει την ψυχή του για να στηθούν αυτές και να λειτουργήσουν αυτές τις κοινωνικές δομές, την προϊσταμένη και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής. Άρα λοιπόν εύχομαι να έχει καλή ευωδία, να έχει καλό αποτέλεσμα και να βοηθήσει όσο γίνεται πιο πολύ τους δημότες μας. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Πάκος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ιγουμενίτσας για τη στήριξη καθοδήγησή του, χάρη στην οποία υλοποιήθηκε ένα πλέγμα προνοιακών δομών με επίκεντρο την προσφορά στους πολίτες. Δύο κουβέντες από καρδιάς και από μένα, να ευχηθώ υγεία, καλό και παραγωγικό έργο
στην Αντωνοπούλου τη Βασιλική, την κοινωνική λειτουργία και την κυρία Κόντοπου Ειρήνη, την ψυχολόγο, ένα έργο το οποίο ήδη έχουν ξεκινήσει. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου παρέχετε και μέσω αυτής της στήριξης μπορούμε και κάνουμε κάποια πράγματα. Αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, διότι χωρίς τη δικιά σας συνδρομή πολλά από αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαμε να τα φέρουμε εις πέρας, γιατί η γραφειοκρατία στην Ελλάδα και τα προσκόμματα είναι καθημερινά, είναι καταλυτική η στήριξή σας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους συνεργάτες στη Διεύθυνση Πρόνοιας, την προϊσταμένη που είναι εδώ δίπλα διακριτικά στεκόμενη, διότι και στήριξαν και στηρίζουν και καθημερινά είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε συνεργασία και με το Κέντρο Κοινότητας τι κάνουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα δημοτών. Και το Κέντρο Κοινότητας έχει μια ιδιαιτερότητα, πέρα από τις ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν, που έχουν ένα ρόλο ολιστικής, να το πω έτσι, συνεισφορά στην τοπική κοινωνία. Ο κάθε πολίτης και ο κάθε δημότης για επιμέρους ζητήματα μπορεί να απευθύνεται. Καλό έργο, καλή συνεργασία, καλή δικτύωση και υγεία και χαρά σε όλους. Πατέρα Ελευθέρη, εύχεστε και προσεύχεστε για εμάς.